Κύριε Πρέσβη, θα εκμεταλλευτώ λίγο και την εμπειρία που έχετε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα γενικότερα σχετικά με τη λανθρομετανάστευση ήταν ο βασικός πυρήνας και ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έθιξε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός από τη μέδρησεώς του. Έδωσε ιδιαίτερη μάχη για αυτό το θέμα ο κύριος Καρατζαφέρης ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς μετέπειτα. Θυμηθήκαμε εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα ότι ένα κόμμα που ασχολείται με τη λανθρομετανάστευση ήταν αμέσως μετά την ημέρα των ευρωεκλογών και των αποτελεσμάτων η Νέα Δημοκρατία, που αυτό το έκανε επικοινωνιακά, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι και όλα αυτά τα νομοσχέδια και όλες αυτές οι ειδήσεις ή οι προτάσεις εντός εισαγωγικών που ακούσαμε από την κυβέρνηση έχουν θαυτεί. Στις αρχές, από ό,τι θα ενθυμίσετε, φαντάζομαι, η Νέα Δημοκρατία ερημουλκήθη από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και άρχισε να συζητεί περί παρανόμου μεταναστεύσεως και περί μέτρων τα οποία έπρεπε να λάβουν εδώ και στην Ευρώπη. Το έκανε, αλλά φαίνεται ότι και αυτά ακόμα δεν ήταν σε θέση για τον φόβο της ειδεπίων, αλλά πάντως για τον φόβο κάποιων, δεν μπόρεσε να τα προωθήσει. Έχουμε δηλαδή μία, αν θέλετε, ενίσχυση των συνθήκων που πείθουν τους λαθρομετανάστες ή τους άλλους μετανάστες να μείνουν εδώ. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα αλλάξει το δημογραφικό της Ελλάδος, διότι για μία ακόμη φορά θα επαναλάβω. Η Νέα Δημοκρατία, η ιδία, έχει παραδεχθεί ότι κυκλοφορούν εν Ελλάδη περί τα 2 εκατομμύρια νόμιμοι και μη νόμιμοι μετανάστες. Πιο πολύ είναι μη νόμιμοι. Έχουμε μια εισδροή 145.000 ετησίως. Αντιλαμβάνεστε και συνεπώς όλα αυτά που ακούτε ότι θα κάνουμε με στρατόπεδα στα οποία θα τους συγκεντρώνουμε είναι ανεφουσίες, διότι όταν έχεις μια εισδροή 145.000 ετησίως δεν μπορεί να γεμίσετε να κάνετε 3.000-4.000 στρατόπεδα στην Ελλάδα για να τους φιλοξενήσετε. Αλλά τι λένε τα στατιστικά στοιχεία, κύριε Παραδείση, και νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Αυτοί οι τα δύο εκατομμύρια, λέγω, είναι άρενες, είναι άνδρες. Από 20 μέχρι 45 ετών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έναν μετανάστη με μια γραία 85 ετών που φυλάει τα πρόβατά της στον Τυφριστό. Θα το συγκρίνουμε με έναν Έλληνα, έτσι ένα άρενα Έλληνα, έναν άνδρα, ο οποίος είναι και αυτός μεταξύ 20 και 45 ετών. Λοιπόν, αυτοί είναι 2 εκατομμύρια. Πήγα λοιπόν στη στατιστική υπηρεσία και ζήτησα να μου δώσουν τον αριθμό των Ελλήνων, των καταγεγραμμένων Ελλήνων μεταξύ 20 και 45 ετών. Ξέρετε πόσοι είναι οι Έλληνες? 1.835.000. Εις αυτούς δε συμπεριλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται ατυχώς για αυτούς, ευτυχώς για άλλους, στις φυλακές. Είναι οι ανίκανοι, οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω αναπηρίας, λόγω ειδικών προβλημάτων, μέσα σε αυτό το 1.835.000. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι ήδη αυτή τη στιγμή οι άρενες που κυκλοφορούν σε αυτό το μέγεθος των ηλικιών είναι περισσότεροι από εμάς, τους Έλληνες. Αυτό αντιλαμβάνεστε, ότι θέτει σε μεγάλο κίνδυνο η χώρα μας, το δημογραφικό μας. Πώς θα το αντιμετωπίσει? Και σκεφτείτε ότι δεν σταματάει η εισρωή. Είπα στον κύριο Μάρκο Γιαννάκη, ο οποίος μας είχε καλέσει, είχε μια διακομματική επιτροπή στην οποία μετήχα από πλευράς Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Και του είπα ότι εγώ δεν θα συζητήσω κανένα από τα μέτρα τα οποία προτείνετε, εάν δεν με διαβεβαιώσετε ότι θα βρούμε τρόπο να σταματήσουμε την εισρωή. Διότι πώς να συζητήσουμε τα διάφορα μέτρα τα οποία προτείνει, εάν δεν σταματήσει αυτή η εισρωή των 145 μέχρι πέρυσι. Και ξέρετε, μπορεί φέτος να είναι και αυξημένος ο αριθμός. Το μεταναστευτικό θεωρώ ότι πρέπει να επιληθεί και πρέπει να επιληθεί έστω και αν κάποιοι άνθρωποι θα στενοχωρηθούν. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να πάμε τώρα στο άλλο τομέα που έχει να κάνει με την οικονομία. Ότι συνεχώς έχουμε άσχημες ειδήσεις, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικονομία μας. Κακά είναι τα μαντάτα και χθες που λάβαμε για την οικονομία. Νομίζω η παγκόσμια οικονομική κρίση ήταν το επιχείρημα που χρησιμοποιήσε και ο Πρωθυπουργός για να οδηγηθούμε για μία ακόμη φορά στις εκλογές. Άκρος ατυχές. Άκρος ατυχές. Η παγκόσμια οικονομική κρίση πράγματι έχει πλήξει συγκεκριμένη ομάδα κρατών, κυρίως μεγάλα βιομηχανικά κράτη. Εμείς δεν είχαμε ανάγκη
την παγκόσμια κρίση, οικονομική κρίση. Εμείς είχαμε κάνει παραγωγή δικής μας κρίσεως. Είμαστε έτοιμοι δηλαδή, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή επισήμως, και επιμένω σε αυτό, στο επισήμως, 295 δισεκατομμύρια χρέος. Δεν χρειαζόμαστε την παγκόσμια οικονομική κρίση για να πούμε ότι βρισκόμαστε σε εξαιρετικώ δυσχερή κατάσταση. Πρώτον. Δεύτερον, πώς τολμά, εγώ τρομάζω μπροστά στην τόλμη του Υπουργού των Οικονομικών, του εκάστοτε Υπουργού των Οικονομικών και των αρμοδίων εκεί του ιερατείου του, να ομιλούν και να μας δίδουν μεγέθη όταν ξέρουν ότι η ελληνική οικονομία κατά το 60% περίπου είναι παραοικονομία. Mm-hmm. Πού τα βρίσκουν δηλαδή αυτά τα μεγέθη? Έχω την εντύπωση μας δίδουν μεγέθη επειδή και οι Ιταλοί βγάζουν μεγέθη και οι Γάλλοι και οι Ελβετοί και οι Γερμανοί, και έτσι μας δίνουν μεγέθη έτσι για να τα δώσουν. Διότι πώς είστε εσείς σε θέση αυτή τη στιγμή με μια οικονομία η οποία κατά το 65% στηρίζεται στην παραοικονομία να δώσετε σαφή μεγέθη? Μας λένε τώρα 0,3, 3,2, 4,5, απλώς για να πετάνε και δηλαδή, τα νούμερα αλλάζουν, κύριε Πρέσβη. Εκτοξεύουν από τα παράθυρα, το είπα και στο κοινοβούλιο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή να τα ακούσει ευθέως ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών. Εκτοξεύουν μεγέθη από τα παράθυρα του Υπουργείου των Οικονομικών, ίσα ίσα σας λέγω, για να μην διαφέρουμε πολύ από τους άλλους Ευρωπαίους, οι οποίοι δίνουν μεγέθη, αλλά δίνουν μεγέθη σωστά. Εμείς τι μεγέθη δίνουμε? Δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Ομιλούν για 295 δισεκατομμύρια. Κυρία Παραδίση, εάν βάλετε όλα τα χρέη της Ελλάδος, δηλαδή εάν βάλετε τις εγγυήσεις τις κρατικές, τις οποίες έχουν πάρει οργανισμοί, έτσι, του κράτους για να κάνουν, να πάρουν δάνεια από το εξωτερικό, φοβούμαι ότι το νούμερο τρομάζω και δεν θα ήθελα να το αναφέρω στους τηλεθεατές σας. Ομιλούν για αυτά τα 295, τα οποία εν πάση περιπτώσει παρεδέχτηκαν και οι πρωθυπουργοί και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολιτεύσης ότι δανειστήκαν. Και εξακολουθούν να μας μιλάνε ότι ξέρετε στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε 4,2, 5,7, δίνουν και τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι ντροπή. Διότι μια οικονομία η οποία είναι όλη παραοικονομία, άρα δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάνουν σε αυτά τα μεγέθη. Και δεν λέγουν τουλάχιστον ότι ακούστε, εμείς σας δίδουμε αυτά τα μεγέθη τα οποία αφορούν μόνο το 45% της οικονομίας. Το 65% είναι σε χέρια άλλων. Μάλιστα. Ο κύριος Καρατζαφέρης μέσα στην Βουλή έχει μιλήσει αρκετές φορές και έχει παρουσιάσει και λύσεις και πρόγραμμα για να λυθούν και να βγούμε από την οικονομική κρίση, από το διέξοδο της οικονομικής κρίσης. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είδαμε πολλές φορές, μάλλον μέχρι και σήμερα, μας έχει συνηθίσει η Νέα Δημοκρατία σε σοβαρά θέματα και προβλήματα, πολλές φορές να υιοθετεί προτάσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Το Σαββατοκύριακο είδαμε και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ στα θέματα οικονομικής, η επίλυση μάλλον της οικονομικής κρίσης, υιοθέτησε κάποιες προτάσεις από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Όσον αφορά βέβαια το Τηρεσία, ακούσαμε και απόσπασμα που είχε αναφέρει στη Βουλή ο κύριος Καρατζαφέρης. Θα καταστρέψει την ελληνική οικονομία ο Τηρεσίας. Mm-hmm. Ο Τηρεσίας θα καταστρέψει την ελληνική οικονομία. Δεν δημιουργείται ρευστότητα στην αγορά. Θα εξυπηρετήσει τις τράπεζες, που νομίζω ότι έχουν ήδη εξυπηρετηθεί πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι εάν καταστήσουμε τις τράπεζες προσεκτικότερες στην παροχή δανείων, ναι, τότε δεν χρειάζεται ο Τηρεσίας. Θα μπορούσε δηλαδή τη δουλειά την οποία κάνει ο Τηρεσίας, ο οποίος έρχεται ως τιμωρός, mm-hmm, έρχεται δηλαδή εκεί ως ο Ιαβέρης που θα έχετε διαβάσει τους αθλίους, που κυνηγάει τον κακομύρη τον άνθρωπο που κατέφυγε στην τράπεζα, και να δώσουμε και μια εξήγηση γιατί τόσα μεγάλα κέρδη τα οποία μας παρουσίασαν οι τράπεζες στις τελευταίες ημέρες. Αυτό καταλαβαίνετε είναι μια ένδειξη της μεγάλης ανέχειας του κόσμου, ο οποίος στρέφεται πλέον πάση θυσία προς τις τράπεζες, δανείζεται διότι δεν παράγεται πλούτος. Mm-hmm. Η χώρα δεν παράγει πλούτον. Και άρα τι κάνουμε, γυρίζουμε έτσι ώστε κάποια στιγμή θα φτάσουμε η ελληνική οικονομία να στηρίζεται μόνο στην φορολογία των ακινήτων και των αυτοκινήτων. Δεν υπάρχει από πουθενά αλλού καμία άλλη πηγή η οποία να μας παρέξει πλούτον. Και επομένως, άρα αυτά τα οποία λέγει ο πρόεδρος μας ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ότι ανοίξτε επιτέλους τα σεντούκια να κινηθεί η οικονομία, και απορώ δια την ατολμίαν
Και εδώ και σε αυτό το σημείο, όταν βλέπουν ότι πράγματι καταρακώνεται αυτή τη στιγμή, υπάρχει καταράκωση της ελληνικής οικονομίας, δεν παίρνουν αποφάσεις. Δεν τακτοποίησαν ούτε καν αυτό το ημιμέτρο της τακτοποιήσεως, λέει, των κοινοχρήστων χώρων και πώς το έλεγε. Των υπαιθρίων εκεί. Των υπαίθριων χώρων. Ναι, ακριβώς. Ούτε αυτό δεν βγάλαν πέρα. Στήριξε πάρα πολλά κυβέρνηση. Τους πήρε είδηση ο κόσμος. Συνεχώς αλλάζαν τα νομοσχέδια και οι προτάσεις και οι εξελίξεις. Τους πήρε είδηση ο κόσμος και δεν πάει να πληρώσει για να κάνει νομιμοποίηση των υπαιθριών χώρων. Κοιτάξτε, είναι ζητήματα. Αν έχω δύο λεπτά, κυρία Παραδείση. Είναι ζητήματα λειτουργίας των θεσμών. Τα κράτη τα οποία έχουν θεσμούς δεν έχουν ανάγκη καθημερινή παρακολούθηση εκ μέρους των πολιτικών ηγετών. Να σας πω ένα παράδειγμα, και το είπα και αυτό στο κοινό.